Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο Σήμερα έχω στα χέρια μου να δούμε έναν MTL RDA ατμοποιητή και μιλάω για τον 1928 MTL RDA από την Κθούλου. Θα το δουλέψω πάνω στο παλσάκι 80W το λειτουργό με το Skunk Pin, αλλά πάμε να τον δούμε πρώτα πώς έρχεται καινούριο στη συσκευασία του και σε λίγο εδώ πάλι θα επιστρέψουμε ώστε να σας πω τη γνώμη μου πάνω στο συγκεκριμένο ατμοποιητή. Έτσι έρχεται το 1928 MTL RDA από την Cthulhu Mods στη συσκευασία του, μεταλλικό κουτάκι όπως και του Hastur Mini, πιο μικρό φυσικά, όπου έχει σχέδιο το κθούλου, πάνω ένα αυτοκολλητάκι με μαύρο χρώμα για να δείξει το χρώμα του ατμοποιητή που έχει μέσα, αλλά το γράφει και στο πίσω μέρος. Το βγαίνει επίσης και σε χρώμα SS που έρχεται χωρίς αυτοκολλητάκι Κάπως έτσι είναι το καπάκι. Στο κάτω μέρος ο τίτλος του προϊόντος και από κάτω η εταιρεία. Και στο πίσω μέρος scratch and check για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα του προϊόντος όπως επίσης και κάτω από το barcode μας γράφει και black ESS αντίστοιχα ανάλογα τι έχουμε επιλέξει. Για να ανοίξουμε ξεβιδώνουμε όπως και του Hastur Mini. Έχουμε μέσα ένα σακουλάκι που είναι ο ατμοποιητής, θα το δούμε σε λιγάκι, να δούμε πρώτα τι έχει επίσης η συσκευασία. Το manual, απλό, λιτό, περιεκτικό, με εικόνες, και εδώ πέρα account σε facebook και instagram από το πίσω μέρος δεν έχει κάτι αυτή είναι η καρτούλα όπου έχει QR code να σκανάρουμε με το κινητό μας για να μας πάει στη σελίδα στο facebook ή στο instagram να ακολουθήσουμε είτε τη μία είτε την άλλη και τις δύο και μας λέει ότι έχουμε έχουμε μήνες επιπλέον εγγύηση οκ okay. ένα σακουλάκι με τα εξτραδάκια BF Polo, αυτό είναι ο ίσιο ο πόλος, που έρχεται προεγκατεστημένος στον αθμοποιητή. Και εδώ μέσα έχει τον BF Polo, ένα, κατσαβίρι, ένα σταύρο κατσάβιδο, συγγνώμη, ένα κλειδάκι Allen, βίδε και ορυγκάκια Και ένα δεύτερο επιστόμιο, ψηλό, όπως είχε και, το, και ο Χαστουρμίνη. Αυτό επίσης 3,5 χιλιοστά η διάμετρος του επιστομίου όπως και αυτό που έρχεται πάνω στον ατμοποιητή. Ανοίγουμε το σακουλάκι το οποίο είναι βελουτέ για λιστερό σκηνάκι, πολύ ωραία συσκευασία του. Αυτό είναι ο 1928 MTL RDA, 510 από πάνω το επιστόμιο. 3,5 χιλιοστά η διάμετρος και αυτού του επιστομίου όπως και το άλλο το μακρύ να βάλουμε να το δούμε πως είναι κακάσχημο πραγματικά κακάσχημο αλλά μπορεί κάποιο να τον βολεύει κανένα πρόβλημα η διαστάση είναι 25,5 χιλιοστά σε ύψος και 22 η διάμετρος του κάτω είναι ο BF -πόλος, γιατί το χρησιμοποιήσει πιο πολύ σε σκουόγκ. Και τώρα πρόσφατα το χρησιμοποιούσα σε σκουόγγ μοντάκι. Έρχεται με προεγκατεστημένο τον άλλο τον πόλο, τον 510 που έχω τώρα στο σακουλάκι. Και αυτός έρχεται στο σακουλάκι του. Ο πόλος το από κάτω επιχρυσωμένος. Έχει 4 τρύπες για τη ρύθμιση του αέρα. Η πιο μικρή 0,8 χιλιοστά. Η αμέσως επόμενη 1,2 χιλιοστά. 1,6 χιλιοστά η τρίτη και 2 χιλιοστά η τέταρτη τρύπα. Να δούμε λίγο από κάτω. Στο κάτω μέρος λέει 1928 MTL RDA και Kthul mod. Και από κάτω ο αριθμός, ο συριακός αριθμός του προϊόντος. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε τις εγκοπές είναι που κλειδώνει το deck στο καπάκι. Όπου αυτό μας βοηθάει να ξεβιδώνουμε τον ατμοποιητή έτσι ώστε όταν έχουν βραχή αρκετά τα όρινγκς και από υγρασία, να μην γυρνάει το top cap ανεξέλεγκτα να το βάλουμε πάνω στο παλσάκι που σε αυτό το λειτουργήσα. Από εδώ η τρύπα εισαγωγή του αέρα. Όπως είπα τα δύο τα κουτάκια ένα από εδώ και ένα από εδώ όπου κλειδώνουν στο top cap και μας βοηθάει να ξεβιδώνουμε άνετα τον ατμοποιητή όσο και αν έχουν βραχή τα o χωρίς να γυρίζει ανεξέλεγκτα το top cap. Τα ορυγκάκια του και τα δύο πολύ ωραία ούτε πολύ σκληρά ούτε πολύ μαλακά όσο χρειάζεται. Η τρύπα από το Airflow όπως είπα επικοινωνεί με την τρύπα αυτή που είναι ακριβώς κάτω από την αντίσταση όπου χτυπάει ο αέρας από κάτω την αντίστασή μας. Πολύ απλό το deck του. Σηκώνουμε, ξεβιδώνουμε τις δύο βίδες, περνάμε την αντίστασούλα, σφίγγουμε τις βίδες, κόβουμε και όλα πένα. Super fine από Vandy Vape, η αντίστασούλα πάνω. Όπως βλέπουμε το deck εδώ πέρα έχει αυτή την οβάλ τρύπα τη μισή και από εδώ που εδώ πέρα θα μπει το βαμβάκι μας μόλις βραχεί. Προσέξτε γύρω γύρω από το deck αυτό που κάνει κάπως την κυρτότητα όπου είναι το κόψιμο εδώ πέρα. Θηλυκώνει στον εσωτερικό κύκλο του top cap όπου είναι, μειώνεται πάρα πολύ ο χώρος ατμοποίησης και αυτό είναι ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για να δίνει πολύ ωραία γεύση, που δίνει και πολύ ωραία γεύση ο συγκεκριμένο MTLRDA. Αυτά, να περάσω λίγο και βαμβακάκι. Όπως είπα, ο ατμοποιητής είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολος στο στήσιμο και στο βαμβακόμα του δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Έχει αρκετό βάθος και το deck μέσα, να το δούμε κάπως να βάλω εδώ πέρα την κυρτή τη τσιμπίδα αυτό εδώ είναι το βάθος του deck σχεδόν όλη η μύτη από την κυρτή τη λαβίδα οπότε χωράει και αρκετό βαμβάκι για όποιον δεν θέλει να το λειτουργήσει σε και θέλει να το λειτουργήσει κλασικά να... ή να βγάζει το top cap και να τρυπάρει ή να στάζει από πάνω όσο αυτό βολεύει με το επιστόμιο. Περνά το βαμβάκι Angle Τραβάμε και κόβουμε μέχρι το τέλος της βάσης. Έτσι. Το ίδιο και από εδώ. Από εδώ είναι έτοιμο. Να αφρατέψουμε. Καλό είναι να φρατεύουμε όπως έχω ξαναπεί και να φύγει το περίσιο βαμβάκι αλλά και να γίνεται και καλύτερα η τροφοδοσία μας. Και από την άλλη δεν ανάγκη με λαβίδα, με κατσαβίδι, με την κεραμική όπως βολεύει το καθένας. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Και περνάμε το βαμβάκι μας. Όχι πολύ πατημένο. Ίσα ίσα το περνάμε να μπει μέσα στο deck. Δεν χρειάζεται να το πατάμε γιατί θα έχουμε μετά θέμα με την τροφοδοσία. Δεν θα τροφοδοτεί καλά το βομβάκι οπότε σίγουρα θα πάρουμε καμένο. Απλά το τοποθετούμε μέσα. Να πατήσω το μπουκαλάκι να ποτίσει. Όπως βλέπουμε πατάω το μπουκαλάκι το έχω πατήσει αρκετά και δεν φτάνει το υγρό μέχρι πάνω και να ανέβει το υγρό μέχρι πάνω θα πρέπει να υπερκαλύψει το deck ώστε να μπει υγρό από την τρύπα κάτω από την αντίσταση και να ξερνάει το airflow. Είδατε, τώρα το πάτησα αρκετά για να δείτε ότι πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο για να φύγει από το airflow και πάλι τώρα δεν έχει ξεράσει. Αυτό, διαβρέχω και λίγο από πάνω την αντιστασούλα με το Mercury από το Total Eclipse και για να βάλουμε μετά το top cap απλά το βάζουμε πιάνει με τη μία άμα για παράδειγμα το βάλουμε έτσι που δεν πιάσει απλά γυρνάμε το top cap θηλυκόνι έτοιμο ρυθμίζουμε είναι από την άλλη μεριά το airflow ναι γυρνάμε από τη μεριά να είναι το airflow γυρνάμε ή στην πρώτη τρύπα ή στη δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη όπως βολεύει τον καθένα Εμένα με βόλεψε στην πρώτη 0,8 χιλιοστά η τρύπα του αέρα και αυτό είναι ο 1928 MTL RDA από την Cthulhu Mod. Ρίξτε του μία ματιά και σε λίγο εδώ να το δοκιμάσω και να πω τη γνώμη μου πάνω στο συγκεκριμένο ατμοποιητή. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε τον 1928 MTL RDA από την Cthulhu, όπως είπα πάνω στο Pulse. Το στισιματάκι μέσα όπως είδαμε και στο κοντινό είναι Super Fine MTL Fused Clapton από Vandy Vape και υγράκι μέσα Mercury Total Eclipse. Τον αέρα τον έχω στην πρώτη τρύπα 0,8 χιλιοστά. Να το βάλουμε λίγο στη δεύτερη. Πιο αεράτο. Στην τρίτη 1,6 χιλιοστά. Η δεύτερη είναι 1,2 χιλιοστά ακόμα πιο αεράτο. Και στην τρίτη και στην τέταρτη, συγγνώμη που είναι δύο χιλιοστά, αρκετά πιο αεράτο. Στην πρώτη είναι όντω mtl στις άλλες για μένα είναι αρκετά αεράτος. MTL να ζορίζει και λίγο στην πρώτη τρύπα και μου είναι κομπλέ. Αρχικά ο ατμοποιητής είναι 20 διάρης, οπότε μπορεί να παίξει άνετα και σε πίκο. Σε πίκο, το πρώτο το πίκο που είχε βγει, που παίρνει 22 χιλιοστά ποιητή, max 23 κάποιους. Έχει πολύ ωραία γεύση, μου άρεσε αρκετά η γεύση του, μου άρεσε πιο πολύ από το Berserker και μακράν περισσότερο από το Galaxy. Αυτό που μου άρεσε, η γεύση του είναι πολύ κοντά με τον Berserker. Είναι, πιστεύω ότι είναι ένα κλικ παραπάνω, αλλά δεν έχει αυτές τις τάπες που έβαζε στο Berserker. Το ρυθμίζει εσύ το Airflow, γυρνάει αρκετά εύκολα. Και δεν έχει το φόβο να χάσει κάποια τάπα, να μην χάσει την τάπα από το Airflow που σου αρέσει, όπως ήταν στο Berserker. Έχει τέσσερις επιλογές αέρα, αρκετές, αν και ο Μπερσέρκερ είχε περισσότερε, αλλά και πάλι οι τέσσερι που έχει εδώ είναι υπέρα αρκετέ. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι το δεύτερο το επιστόμιο που είναι το τόσο. Γιατί ρε φίλε, γιατί να το κάνει αυτό. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι είχαν κάποια θεματάκια με τα επιστόμια στον Χαστούρ Μίνι, όπου ήταν πολύ μικρή η διάμετρο τη τρύπα στα επιστόμια και ήταν σαν να πίνει σχημό. Είναι στην ίδια φιλοσοφία τα επιστόμια του όπως και εκείνα, το ψηλό, για ποιο λόγο άγνωστο, και ένα τέτοιο χαμηλό επιστόμιο, να το δούμε και καλύτερα. Όπως ήταν και του Χαστουρμίνη, όπως είπα, απλά δεν ήταν έτσι. Κυρτό όπως είναι το δεύτερο του Άρη που έρχεται στη συσκευασία. Εκείνο στο Χαστουρμίνη ήταν ίσιο, αυτό έχει μία κυρτότητα και από τις δύο μεριές, που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος επιστομίων σε... να χρησιμοποιώ σε MTL ατμοποιητές. Ο ατμοποιητής η εταιρεία λέει ότι είναι σχεδιασμένος για MTL άτμισμα και να το χρησιμοποιήσουμε με υγρά που έχουν νοικοτήνη αλάτων. Προσωπικά με βόλεψε στο... με το BFP, δεν με βόλεψε με τον άλλο το πόλο αν και έχει αρκετό χώρο μέσα όπου, παίρνει αρκετό υγρό, δεν θα τον έλεγα RDTA. Απλά μπορείς να ρίξεις αρκετό υγρό, να κρατήσουν τα βαμβάκια σου και να το χρησιμοποιήσεις με τον άλλον τον 5-10 πόλο και όχι με τον BFP. Επίσης, αυτό που μου άρεσε επίσης στον ατμοποιητή είναι πάρα πολύ εύκολο το deck του. Όχι ότι και οι άλλοι ατμοποιητές, οι MPL, αν και είναι RTA, θα μου πεις οκ, okay. έχουν κάποιο δύσκολο deck, συνεχίσανε σε αυτό το δρόμο, εύκολο deck. Πολύ καλό αυτό. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι εσωτερικά του τόπκα κλείνει και μικραίνει ο χώρος αθμοποίησης, όπου αυτό είναι ένας παράγοντας ώστε να σου δώσει ωραία γεύση. Το άλλο που μου άρεσε είναι ότι βγαίνει σε δύο χρώματα, okay, αλλά είναι normal χρώματα. Ένα SS, ένα μαύρο. Το SS είναι εδώ πέρα στο κουτάκι για έναν τυχερό όπου θα γίνει κληροσούλα. Όπου αρχικά θέλω να είστε, είναι πολύ απλά τα βήματα για πρώτον άνω των 18, δεύτερο να είστε συνδρομητές στο κανάλι και τρίτον, να απαντήσετε στην ερώτηση αν χρησιμοποιείτε MTL γενικότερα και αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιον MTL RDA. Ο διαγωνισμός, να δούμε λίγο το ημερολόγιο, θα λήξει 3 Οκτώβρη τα μεσάνυχτα και 4 Οκτώβρη 5 θα ανέβει το βιντεάκι με τον νικητή της κλήρωσης. Αυτά για την κληροσούλα Φύγε εσύ. Άλλο για τον ατμοποιητή. Δεν τον έχω δει ακόμα. Ακόμα ενώ τη στιγμή που τραβά το βίντεο ε, να έχει έρθει η Ελλάδα σε κάποιο κατάστημα αλλά η τιμή του λογικά θα είναι εκεί, πιστεύω κοντά στο 30, κοντά στο 30, 30, max 35, εκεί ενδιάμεσα. Δεν πιστεύω να είναι παραπάνω. Και το άλλο που μου άρεσε, ότι η Κθούλου έχει η μόνη απογοήτευση που είχα στα τρία προϊόντα που έχω δοκιμάσει από την Κθούλου, πάνω στο κομμάτι του MTL, ότι παίζουν σε budget, 30 με 40 και η μόνη απογοήτευση που είχα ήταν με τον Χαστούρ Μίνι με τα επιστόμια. Αλλά, οκ. Okay. Εντάξει και τα αρνητικά που είχε ο Χαστούρ, ο RTA, ότι το τζαμάκι δεν ήταν σταθερό με τα όριξ που είχε. Αλλά παίρνουν το feedback που τους δίνουν από τα reviews και τα διορθώνουν. Πολύ καλό αυτό. Αυτά. Όπως είπα για το διαγωνισμό, αυτά είναι τα βήματα, λίγοι τότε. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια μου, στέλνετε ένα μήνυμα σε σελίδα στο facebook. Ένα subscribe βοηθάει ώστε να μένετε ενημερωμένοι για κάθε νέο βίντεο που βγαίνει στο κανάλι. Όπως επίσης καλό είναι να πατήσετε και το καμπανάκι δεξιά από το subscribe ώστε να σας έρχεται η ειδοποίηση όποτε βγαίνει κάποιο νέο βίντεο και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. You